Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω την ομιλία μου όρθια. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαι μια μητέρα από την Ελλάδα και απευθύνομαι σε όλες τις μητέρες και τους γονείς του κόσμου. Πιθανότατα αρκετοί γνωρίζετε για τις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Αυτό που συνέβη όμως σε εμάς είναι μια αληθινή τραγωδία, όπου δυστυχώς δεν είμαστε θεατές μιας παράστασης, αλλά τη ζούμε πραγματικά. Έρχομαι στην Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα είναι μέρος της ιστορίας της Ευρώπης. Η Ευρώπη πήρε το όνομά της από τον ελληνικό μύθο και πολλά ιδανικά και αρχές γεννήθηκαν μέσα από την ελληνική φιλοσοφία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι πολίτες και τα κράτη της Ευρώπης συνδέονται με πολιτισμικές καταβολές και είναι ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών κρατών να βοηθούν το ένα το άλλο στην απόδοση δικαιοσύνης και να λειτουργούν μέσα σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο, όπου η τήρηση των κανόνων από όλους είναι ιερή. Ήρθαμε για να μιλήσουμε για την αξία της ζωής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας του λόγου, καθώς και το δικαίωμα της ασφαλούς μετακίνησης, δηλαδή όλα αυτά που έχουν πληγεί στη χώρα μου. Αυτά που θα ακουστούν μπορούν να σας φανούν απίστευτα, αλλά είναι πραγματικά. Πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε διαφορετικά, όταν εμείς είμαστε πια η φωνή των νεκρών μας? Αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι ακούτε τη φωνή της κόρης μου και των υπολείπων 57 θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην περιοχή των Ντεμπών, πριν από ένα χρόνο, συνέβη ένα τρομερό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στην πραγματικότητα δεν ήταν ένα μεγάλο δυστύχημα, αλλά ένα μεγάλο κρατικό έγκλημα. Ένα διανόητο, πολύ νεκρό έγκλημα, με υπαίτιους πρόσωπα, σε σημαντικές θέσεις. Θέσεις που δεν αγγίζονται και δεν τιμωρούνται στην Ελλάδα. Θα σας μιλήσω για ένα έγκλημα, όπου οι υπεύθυνοι αντί να εφαρμόζουν τους νόμους και να προστατεύουν τους πολίτες, μας παραπλανούσαν και μας κορόιδευαν ότι όλα λειτουργούν καλά στην Ελλάδα, τη χώρα που σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Διαφάνειας είναι μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες της Ευρώπης. Αλλά ουδόλως νοιάζονται γι' αυτό. Γιατί η ντροπή προϋποθέτει συνείδηση. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι το αποτέλεσμα μιας ασυνείδητης, διαχρονικής οικονομικής απιστίας που κατάφεραν να συντηρούν επειδή ακριβώς ελέγχουν και τη δικαιοσύνη και τα μέσα ενημέρωσης και έτσι μας κρατούν σε πλάνη. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 συνέβη ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα στην Ευρώπη. Συνέβη στην Ελλάδα. Σκοτώθηκαν 57 επιβάτες και τραυματίστηκαν 180 σε μια μετοπική σύγκρουση δύο τρένων, ενός επιβατικού και ενός εμπορικού, που βρίσκονταν αντίθετα στην ίδια γραμμή. Για 19 λεπτά περίπου, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τίποτα. Σε αυτό το δυστύχημα που εγώ έχασα την κόρη μου, σχεδόν 20 ετών, ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι, φοιτητές, που επέστρεφαν στα σπίτια τους ή στις σχολές τους. Είναι μάταιο να σας μεταφέρω τον πόνο το δικό μας, όμως με σιγουριά μπορώ να πω πως η κοινωνία συγκλονίστηκε και είναι ακόμα συγκλονισμένη, γιατί όχι μόνο σχεδόν όλοι είχαν ταξιδέψει έστω μια φορά με το τρένο, μπορούσαν να φανταστούν τον εαυτό τους στη θέση μας ή στη θέση των αδικοχαμένων παιδιών μας, αλλά και γιατί αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό σκάνδαλο. Αδιανόητο να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν να συμβεί με τοπική σύγκρουση τρένων εν έτη 2023, με τόσα συστήματα ασφαλείας που υποτίθεται υπήρχαν και τόσες επενδύσεις που υποτίθεται είχαν γίνει. Γιατί εμείς τέτοια ακούγαμε τόσα χρόνια. Ζούσαμε σε μια πλασματική πραγματικότητα, όπου όλα γίνονταν για το καλό μας και η ασφάλεια ήταν δεδομένη. Πού να φανταστούμε την αλήθεια? Το μέγεθος της ακαταλληλότητας και της επικινδυνότητας της μετακίνησης με τρένο και ότι οι επενδύσεις για το σιδηρόδρομο ήταν μόνο παραπλανητικά αφηγήματα. Συγκλονιστήκαμε όταν διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας σε λειτουργία στο κύριο μέσο μαζικής μετακίνησης της χώρας. Το Υπουργείο Μεταφορών γνώριζε το πρόβλημα και παρόλα αυτά επέτρεπε τη λειτουργία. Ο πρώην Υπουργός, όμως, υπέπεσε και σε άλλες παραβάσεις, όπως δεν προχώρησε στη σύσταση Επιτροπής
διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων ως όφιλε από το χρόνο που ανέλαβε, αλλά ούτε φρόντισε να θεσπίσει τους εθνικούς κανόνες ασφαλείας που έχουν όλα τα κράτη υποχρεωτικά. Αλλά πώς να προχωρήσει στη θέσπισή τους όταν θα έπρεπε να αναφέρει ένα προς ένα όλα τα συστήματα ασφαλείας του σιδηροδρόμου και εμείς δεν είχαμε ούτε ένα σε λειτουργία. Κι όμως, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών δηλώνει χωρίς ντροπή, αθώος, και θεωρεί ότι δικαιούται να κρατήσει το δικαίωμα της ασυλίας, να μην χρειαστεί δηλαδή ούτε καν απολογηθεί και μπορεί ατιμόρυτος να συνεχίσει τη ζωή και την καριέρα του. Πώς μπορεί λοιπόν ο σιδηρόδρομος στην κατάσταση εγκατάλειψης που βρισκόταν να έχει άδεια λειτουργίας? Κι όμως είχε. Ούτε η ρυθμιστική αρχή που αποτελεί μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας λειτουργούσε σωστά. Πώς δόθηκε άδεια λειτουργίας από την ελληνική ρυθμιστική αρχή και πώς μπόρεσε αυτή να πείσει την αντίστοιχη ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια λειτουργίας των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα, ειδικά όταν υπάρχει ιστορικό επαναλαμβανόμενων συστάσεων και προστήμων για μη συμμόρφωση στους κανονισμούς. Ακούσαμε λοιπόν τη δημόσια τοποθέτηση της Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής ότι δεν είχε καμία υποχρέωση να ελέγχει απράγματι τηρούνται οι προβλεπόμενες από τους νόμους διατάξεις σχετικά με την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, παρά μόνο όφιλε να συμπληρώνει τις εκθέσεις, βασιζόμενοι κυρίως σε έγγραφα ή και τηλεφωνικές διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ακολούθως, έστελνε ψευδείς εκθέσεις ότι όλα λειτουργούν άψογα. Ψεύδονταν και σε εμάς και σε εσάς. Και μας παρουσίασε το ρόλο της εντελώς τυπικό, χωρίς αρμοδιότητες, χωρίς ευθύνες, ξεχνώντας όμως ότι η δική της αδειοδότηση σκότωσε 57 επιβαίνοντες, τραυμάτισε 180 και έθεσε σε κίνδυνο απώλεια ζωής και τους υπόλοιπους 113 επιβάτες, από τους συνολικά 350 επιβαίνοντες, όπως μας έχει αναφέρει η εταιρεία. Μάθαμε για πολύ μεγάλες επενδύσεις που δόθηκαν σε βάθος 20ετίας, περί τα 15 δις, όταν για την αναβάθμιση ενός πολύ μεγαλύτερου δικτύου, στη Γαλλία για παράδειγμα, το κόστος ήταν 7,5 δις. Και εμείς έχουμε μόνο ένα βασικό άξονα. Χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων, αλλά και χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αγανάκτηση λοιπόν, κοιτούσαμε από τη μία τα χρήματα που αναφέρονταν ότι έχουν ξοδευτεί για τη δίθεν αναβάθμιση του σειρμού και από την άλλη τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων, που μιλούσαν για πλήρη απουσία συστημάτων ασφάλειας, για ακατάλληλα βαγόνια, για καθημερινές βλάβες και εκτροχιασμούς και πολλά άλλα που αν τα γνωρίζαμε, ουδέποτε θα επιτρέπαμε να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μας το τρένο. Μας παραπλάνησαν, μας εξαπάτησαν. Κι εγώ ανήκω στους γονείς που προέτρεπαν τα παιδιά τους να χρησιμοποιήσουν το τρένο. Γιατί θεωρούσα ότι είναι ο πιο ασφαλής τρόπος μετακίνησης και μου φαίνονταν σχεδόν αδύνατο να συμβεί ατύχημα. Πόσο τραγικό να μην μας επιτρέπεται να μείνουμε μόνο στο πένθος μας. 5 ώρες έκαιγε φωτιά στον τόπο της τραγωδίας. Παραβιάζοντας όλα τα διεθνή πρωτόκολλα για αντίστοιχες καταστάσεις, παραγκώνησαν τους δικαστικούς λειτουργούς και προχώρησαν σε πλήρη αλλίωση του χρόνου, του χώρου. Έσκαψαν τα χώματα σε βάθος περίπου 1 μέτρου. Απομάκρυναν τα χώματα αυτά, άγνωστο πού και αν τα πέταξαν σε ένα μόνο σημείο. Προχώρησαν σε επιχωμάτωση και ασφαλτόστρωση, εκεί που πριν ήταν χωράφια. Μέσα σε λίγες ώρες θεώρησαν πως βρήκαν ό,τι ήταν να βρουν από τα μέλη των ανθρώπων μας. Για όσο διάστημα χρειαστεί, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε κάθε στοιχείο. Με αυτές τις κινήσεις, όπως καταλαβαίνετε, απέκρυψαν και συγκάλυψαν κάθε στοιχείο που θα οδηγούσε εμάς και τους Έλληνες πολίτες στην αλήθεια και τους ενόχους στη δικαιοσύνη. Μέσα σε 3 μέρες, λοιπόν, η εικόνα στον τόπο του εγκλήματος ήταν εντελώς διαφορετική. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Τίποτα. Σε αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα, η πραγματογνωμοσύνη συντάχθηκε μέσα σε γραφεία. Οι πραγματογνώμονες δεν πήγαν ποτέ στο χώρο του εγκλήματος. Αποφάνθηκαν χωρίς αυτοψία. Μάλιστα, έγραψαν ένα ημιτελές πόρισμα, γνωστοποιώντας μας ότι δεν θα ασχοληθούν με την έκρηξη. Και αναρωτιόμαστε πώς μπορεί να γίνει πραγματογνωμοσύνη χωρίς αυτοψία και πώς μπορούν οι πραγματογνώμονες να επιλέξουν να ασχοληθούν μόνο με το ένα σκέλος της τραγωδίας, αν δεν έχουν λάβει τέτοιες οδηγίες από τους εντολείς. Σε αντίθεση με την ελληνική διαφορία, η Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή κινητοποιήθηκε άμεσα
και προθυμοποιήθηκε να στείλει ειδικούς πραγματογνώμονες και να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος παράλληλα με τις ελληνικές κινήσεις. Πώς όμως θα δικαιολογούσαν την πράξη του μπαζώματος και μάλιστα με την ανοχή των ανακριτών στην Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή και πώς θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Αρχή να κάνει επιτόπιους ελέγχους στον πλήρως παγκοσμιωμένο χώρο που έγινε σε λιγότερο από μία εβδομάδα χωρίς να έχει γίνει ουσιαστική και ενδελεχής έρευνα από ειδικούς πραγματογνώμονες παρά μόνο από τους διορισμένους του Υπουργείου. Έτσι, το Υπουργείο Μεταφορών αρνήθηκε τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ρυθμιστικής Αρχής να βοηθήσει με εξειδικευμένο προσωπικό την κατάσταση. Επιπλέον, φοβούμενοι ότι θα προχωρούσαν και στους απαιτούμενους ελέγχους για τα αίτια του δυστυχήματος, κάτι που ήταν επιβεβλημένο να γίνει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Ως απλή Ευρωπαία πολίτης, αναρωτιέμαι, ο Ευρωπαϊκός Φορέας που παρέχει αυτά τα κονδύλια στην Ελλάδα, πώς είναι δυνατόν να μην έχει το δικαίωμα και ταυτοχρόνως την υποχρέωση ελέγχου για να επιβεβαιώνει την αξιοποίηση αυτών και πώς νομιμοποιείται η απομάκρυσή του από την έρευνα για το έγκλημα της 28ης Φεβρουαρίου. Αμέσως μετά τη σύγκρουση δημιουργήθηκε μια πραγματικά τεράστια έκρηξη με διάμετρο 80 μέτρων που δεν μπορούσε να προκύψει από τη σύγκρουση δύο ηλεκτροκίνητων τρένων και προκάλεσε χημικά εγκάβματα σε δέρμα, πνεύμονες και λάριγγα στους διασώστες και στους παρευρισκόμενους. Είναι απορίας άξιο πως ο ανακριτής, ο οποίος δεν επισκέφτηκε επίσης ποτέ το χώρο του εγκλήματος ως όφιλε, παρά μόνο 9 μήνες αργότερα, δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει την αιτία πρόκλησης αυτών των χημικών εγκαυμάτων. Ακόμα και όταν το χημείο του κράτους μετέβη στην περιοχή για ελέγχους, μετά από επιμονή των συγγενών και όχι του ανακριτή και με καθυστέρηση 40 ημερών στον μπαζωμένο χώρο, εξέδωσε πόρισμα που καταγράφεται η ύπαρξη έφλεκτων ουσιών, όπως ξυλολίου αρχικά και ακολούθως σε δεύτερο χρόνο, 8 μήνες αργότερα, πάλι με απέτηση των συγγενών, την ύπαρξη κι άλλων εκρηκτικών ουσιών, όπως το λουλολίου, προπανίου και βουτανίου, που βρέθηκαν σε ρούχα και αντικείμενα των επιβατών. Και παρόλο που είναι γνωστό ότι αυτές οι ουσίες χρησιμοποιούνται στην οθεία καυσίμων, ο ανακριτής και οι εισαγγελείς δεν ενδιαφέρθηκαν να προβούν σε περαιτέρω έρευνες, παρόλο που το γνώριζαν από τον Δεκέμβριο. Και ούτε τους έκανε εντύπωση γιατί η κυβέρνηση σε κατάσταση πανικού, απροκάλυπτα και χωρίς να έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα, προέβη στον μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ανέβρεσης αυτών των ουσιών. Και σε πόσα ποινικά δικήματα υπέπεσαν ανακριτές και εισαγγελείς, επιτρέποντας την αλλίωση του χώρου του εγκλήματος, τη μη σχολαστική συλλογή των ανθρωπίνων υπολοιμάτων και την άτακτη μεταφορά βαγονιών και χωμάτων σε διαφορετικό σημείο χωρίς κανένα λόγο. Άραγε, θα είχαν διακινδυνεύσει να υποπέσουν σε τέτοια αδικήματα αν πίστευαν ότι θα τιμωρηθούν. Μάλλον πίστευαν και πιστεύουν ότι βρίσκονται σε κοινή γραμμή πλεύσης με τον Άριο Πάγο. Αν αυτό δεν δείχνει ότι η δικαστική εξουσία λειτουργήσε προς όφελος της κυβέρνησης, τι μπορεί να δείχνει? Σίγουρα πάντως όχι αμερόληπτη εφαρμογή των νόμων. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι ανακριτές και εισαγγελείς είχαν στα χέρια τους το αρχικό ημιτελές πόρισμα των πραγματογνώμων, αυτό του Υπουργείου που αναφέρει ότι προκύπτουν υπουργικές ευθύνες. Δεν γνώριζαν ότι όφυλαν να το παραδώσουν αμελητή στη Βουλή για άρση της ασυλίας, σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, που ορίζει ότι όταν υπάρχουν έστω και υποψίες για υπουργικό αδίκημα, γίνεται αυτομάτως άρση της ασυλίας και οδηγείται ο υπουργός σε ειδικό δικαστήριο. Ανταυτού, επετράπει στον πρώην υπουργό να δηλώσει ξανά υποψηφιότητα για τις εκλογές. Του επετράπει δηλαδή να ξαναθέσει τον εαυτό του υποψήφιο σε μια σημαντική θέση ευθύνης απέναντι στους πολίτες. Και δεν έχουν περάσει παρά μόνο 1-2 μήνες από το διανόητο έγκλημα. Και εμείς αναγκαζόμαστε, παρά το πένθος μας, να αγωνιζόμαστε για τη δικαίωση της μνήμης τους και να εμποδίσουμε την προσπάθεια συγκάλυψης, έχοντας απέναντί μας την κυβέρνηση, τη δικαστική εξουσία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που επιμένουν να μην αναδεικνύουν τα γεγονότα στην πραγματική τους διάσταση. Οι νόμοι στην Ελλάδα είναι δίκαιοι. Υπάρχουν νόμοι που προστατεύουν τους Έλληνες πολίτες.
Όμως είναι εμφανής η άρνηση δικία με την οποία λειτουργεί η δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά και σε κάθε ποινικό αδίκημα που εμπλέκεται η εκάστοτε πολιτική ηγεσία της χώρας. Μοιάζει η δικαστική εξουσία να είναι ταγμένη προς αυτό το σκοπό, την προστασία των πολιτικών. Το πλάνο της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης ήταν σιγά-σιγά το θέμα να σβήσει. Σταμάτησαν να ασχολούνται μόλις ένα μήνα μετά, καθώς ξεκινούσε η προεκλογική περίοδος και η υπόθεση των Ντεμπών δεν βοηθούσε την εικόνα της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα υπήρχε μόνο παραπληροφόρηση και στήριξη του Πρωθυπουργού και των Υπουργών που δημόσια βιάστηκαν να αποφανθούν ως άλλη δικαστική λειτουργή ότι το αίτιο για το έγκλημα ήταν το ανθρώπινο λάθος. Μάλιστα, ένας υπουργός με περισσή έπαρση δήλωσε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα εξέδωσε και την ετιμιγορία σχετικά με το έγκλημα στα Τέμπη, προειδεάζοντάς μας για την καθολική ατιμορρησία που θα ακολουθούσε και η οποία είχε ήδη αποφασιστεί. Για το μπάζωμα, που πρέπει να είναι η ταχύτερη κρατική δράση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, μέσα σε 3 μέρες βρέθηκαν τα χρήματα, 650.000 ευρώ. Ο εξοπλισμός, τα εργατικά χέρια και συνέβη το θαύμα. Και μόνο σαν θαύμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δεδομένης της απίστευτης καθυστέρησης σε όλες τις άλλες διαδικασίες που αφορούσαν το σιδηρόδρομο και όχι μόνο. Σκεφτείτε ότι οι συμβάσεις του 2004 που αφορούσαν τα τρένα ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Και όλες οι υπόλοιπες συμβάσεις, οι οποίες έπαιρναν συνεχώς αδικαιολόγητες παρατάσεις για τους ίδιους λόγους κάθε φορά. Και το μόνο που άλλαζε ήταν ότι αυξάνονταν το κόστος του έργου, για να φτάσουμε να μιλάμε σήμερα για πενταπλάσια αύξηση. Χρήματα που έχουν δοθεί, χωρίς να έχουμε παραλάβει τίποτα. Ο Έλληνας πάντως, οικονομικός εισαγγελέας, που ασχολήθηκε με τη σύμβαση 717, την έβαλε στο αρχείο, εκεί όπου συνήθως μπαίνουν όλες οι υποθέσεις που αφορούν τους πολιτικούς. Να σημειώσω ότι το κόστος λειτουργίας της τηλεδιοίκησης, ένα από τα μέτρα ασφαλείας που θα απέτρεπε το έγκλημα εκείνο το βράδυ, κόστιζε 200.000 ευρώ. Το 1/3 του κόστους του μπαζώματος. Και ακούγαμε από τους υπουργούς τα τελευταία 8 χρόνια τουλάχιστον να μιλούν για τεράστια κονδύλια που διαπανώνται για την αναβάθμιση του σειρμού, τη γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση μεταξύ δύο πόλεων, Θεσσαλονίκης-Αθήνας, σε 4,5 ώρες. Το πιστέψαμε. Μας φάνηκε λογικό με τέτοιες επενδύσεις που διαφημίζονταν. Εξάλλου πάντα ήταν το πιο χρησιμοποιούμενο μέσο μετακίνησης, οπότε δικαιολογούσαμε και επικροτούσαμε αυτή την ακριβή επένδυση. Και το χρησιμοποιούσαμε. Το στηρίξαμε απόλυτα. Ακόμη και με τη ζωή μας. Πού να φανταστούμε την τραγική αλήθεια και τον κίνδυνο που διατρέχαμε εμείς και τα παιδιά μας κάθε φορά. Οι μηχανοδηγοί που το ζούσαν από κοντά και γνώριζαν με λεπτομέρεια την παθογένεια, διαμαρτύρονταν. Έστελναν υπομνήματα, εξώδικα, στους υπουργούς μεταφορών. Άδικα, δεν άλλαζε τίποτα. Επέμεναν όμως, γιατί η κατάσταση χειροτέρευε και πλέον δεν ήταν πιθανός, αλλά ορατός ο κίνδυνος δυστυχήματος. Φανταστείτε να είναι υποχρεωμένοι να συνεχίζουν να δουλεύουν, ενώ ξέρουν ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να σκοτωθούν. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Πετούσε τα υπομνήματα στον κάλαθα των αχρήστων και κήρυτε τις κινητοποιήσεις τους παράνομες. Οι μηχανοδηγοί όμως δεν το έβαλαν κάτω. Απείλησαν ακόμη και με παρετήσεις. Και κάποιοι που δεν άντεξαν να αναλάβουν το βάρος του εγκλήματος, παρετήθηκαν. Οι παρετήσεις έγιναν δεκτές, αλλά τίποτα δεν άλλαξε. Και όλα σε γνώση και του Πρωθυπουργού και του Αρείου Πάγου. Και μετά από ένα χρόνο, προφυλακιστέοι βρίσκονται 2 υπάλληλοι της εταιρείας. Ο σταθμάρχης και ο επόπτης του. Το αφήγημα του ανθρωπίνου λάθους ως τη μοναδική αιτία αυτής της τραγωδίας παίρνει σάρκα και οστά, χωρίς αυτό βέβαια να απαλλάσσει το ανθρώπινο δυναμικό από τις ευθύνες του. Θα μιλούσα για ντροπή, αλλά τότε πώς θα χαρακτήριζα τις συμβουλές που μας έδωσε μια εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όταν τη συναντήσαμε για να διαμαρτυρηθούμε για όλες τις παραλήψεις και καθυστερήσεις στην υπόθεσή μας. Μείναμε άναυδοι όταν μας συμβούλεψε να μην ασχολούμαστε με το γεγονός, παρά να κοιτάξουμε τη ζωή που μας απομένει, να την περάσουμε με ηρεμία και γαλήνη με τη βοήθεια της Εκκλησίας. Αυτή η κυρία είναι εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, υπεύθυνη για τη δική μας υπόθεση. Και φυσικά είναι εν ενεργεία, παρά αυτά που λέει και που κάνει, ή μάλλον δεν κάνει. Και δεν τολμούν να αναβαθμίσουν τις κατηγορίες για αυτό το τρομακτικό έγκλημα, στο οποίο ακόμα και η ανώτατη ποινή
φαντάζει άδικη και μικρή. Μήπως γιατί οι ένοχοι ανήκουν στην κατηγορία ανθρώπων που δεν τιμωρούνται. Και μήπως αν η υπόθεση αφορούσε απλούς πολίτες, η μέχρι τώρα διαδικασία να ήταν διαφορετική και δίκαιη. Και μήπως αυτό σημαίνει ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με διαφορετικά κριτήρια στην Ελλάδα. Άλλο κριτήριο για τους πολίτες και άλλο για την άρχουσα τάξη. Μα στην άρχουσα τάξη οι νόμοι θα έπρεπε να είναι πιο αυστηροί. Γιατί οι πράξεις τους αφορούν τη ζωή του συνόλου της κοινωνίας και δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η ελάχιστη πιθανότητα να πληγεί η κοινωνία. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει στην Ελλάδα. Όχι από επιλογή, αλλά από επιβολή. Οι άνθρωποι που εμπιστευτήκαμε τη ζωή και την ευμάρειά μας αποδείχτηκαν οι δολοφόνοι μας. Ελάτε στη θέση μας. Να έχετε ακούσει τον Υπουργό Μεταφορών από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων πριν το έγκλημα, 7 μέρες πριν το έγκλημα, να εξυμνεί την άριστη λειτουργία των τρένων και να δείχνει θυγμένος όταν ερωτάται για την ασφάλειά τους. Να παραπλανά τον κόσμο, να τον προτρέπει να χρησιμοποιεί άφοβα το σιδηρόδρομο, ώστε να κόβονται εισιτήρια και να γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση του δικτύου και την επικινδυνότητά του. Τολμήστε για λίγο να αισθανθείτε το μέγεθος του εμπεγμού και της εξαπάτησης. Και η παραπλάνηση δεν έχει σταματημό. Επιτρέπουν τη Hellenic Train να διαφημίζει την υπερσύγχρονη αίθουσα τηλεδιοίκησης, ενώ γνωρίζουν ότι οι εικόνες ήταν από την αίθουσα της Ιταλίας. Και ότι στην Ελλάδα όχι μόνο δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, αλλά ούτε κανένα άλλο σύστημα ασφαλείας σε λειτουργία. Ακόμα και τα πεπαλαιωμένα χειροκίνητα συστήματα ελέγχου υπολειτουργούσαν. Φανταστείτε, ένας και μοναδικός χειροκίνητος πίνακας ελέγχου, εμβέλειας 4.000 μέτρων, έδειχνε μόνο γύρω στα 1.700 μέτρα, επειδή δεν είχαν αντικατασταθεί τα καμένα λαμπάκια. Άραγε, η Trenitalia που λειτουργεί στην Ελλάδα ως Hellenic Train θα τολμούσε να κινήσει τα τρένα με τις ίδιες συνθήκες ακαταλληλότητας και την ίδια επικινδυνότητα στην Ιταλία και μάλιστα με την κάλυψη των Υπουργών και της Ιταλικής Ρυθμιστικής Αρχής. Ή εκεί υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή και οι νόμοι ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως και σε καμία περίπτωση δεν θα έπαιρνε άδεια λειτουργίας. Αλλά και μετά την τραγωδία η παραπλάνηση συνεχίζεται. Έχουν περάσει λίγες μέρες μόνο και ο Υφυπουργός Μεταφορών εμφανίζεται στα μέσα ενημέρωσης για να μας πείσει ότι υπάρχει σε λειτουργία η τηλεδιοίκηση. Μας παρουσιάζει όμως τον τοπικό πίνακα ελέγχου, αυτόν με τα καμένα λαμπάκια, σαν τηλεδιοίκηση και έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση όταν ο σταθμάρχης τον διαψεύδει. Και ενώ εμείς και η κοινωνία παγώνουμε από το μέγεθος της παραπληροφόρησης, οι δημοσιογράφοι και η δικαιοσύνη παρακολουθούν προκλητικά διάφορα. Οι μεν γιατί τέτοιες οδηγίες έχουν από τους προϊσταμένους τους και οι δε γιατί οφείλουν υπακοή σε αυτούς που τους διόρισαν. Και όσο αφορά την πολιτική ηγεσία, αυτή έχει το ακαταδίωκτο. Παρερμηνεύοντας εσκεμμένα το συγκεκριμένο νόμο της βουλευτικής ασυλίας, η οποία υπάρχει για όλους τους βουλευτές, με σκοπό να τους επιτρέπει να επιτελούν ανεμπόδιστα το έργο τους, προστατευμένοι από κακόβουλες κινήσεις πολιτών, είναι δυνατόν όμως να το επικαλούνται όταν υπάρχουν ποινικά αδικήματα, ακόμα και υποψία για εμπλοκή σε αξιόποινη πράξη? Πώς όμως θα στοιχειοθετηθεί ακόμα και υποψία εμπλοκής σε αξιόποινη πράξη, όταν αυτό καλείται να το αποφασίσει ένα σώμα βουλευτών και όχι ένα δικαστήριο? Και μάλιστα όταν σε αυτό το σώμα βουλευτών οι συμμετέχοντες δεν προέρχονται από όλες τις πολιτικές δυνάμεις ισόποσα. Δυστυχώς, η σύσταση του σώματος είναι βάση της εκλογικής δύναμης και οι αποφάσεις πολύ συχνά αποτέλεσμα κομματικής πειθαρχίας. Αυτό το σώμα των βουλευτών, λοιπόν, υποκαθιστά τη δικαστική λειτουργία και μη έχοντας τις νομικές γνώσεις, μη γνωρίζοντας τη δικογραφία, μη έχοντας πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα εκτός δικογραφίας, όπως η μήνυση των συγγενών και η μήνυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ζητείται η άρση ασυλίας για δύο υπουργούς, και τέλος αποκλείοντας εσκεμμένα ουσιώδεις μάρτυρες, καλείται να αποφανθεί για το αν θα γίνει άρση ασυλίας. Γνωρίζουμε όμως και εμείς και εσείς ότι στις δημοκρατικές κοινωνίες τα εγκλήματα δικάζονται στα δικαστήρια και όχι στα κοινοβούλια, με αμεροληψία και ακεραιότητα. Γιατί οι νόμοι δεν ισχύουν για όλους?
Για ποιο κράτος δικαίου μιλάμε τότε? Για ποια ανθρώπινα δικαιώματα? Δικαιώματα εμείς οι συγγενείς δεν έχουμε να μάθουμε τι έγινε πραγματικά. Δικαιώματα δεν είχαν οι επιβάτες που σκοτώθηκαν. Δικαίωμα δεν έχει κοινωνία στην ασφαλή μετακίνηση. Μπορείτε να φανταστείτε τους σιδηροδρόμους στις χώρες σας. Τους χρησιμοποιείτε καθημερινά. Νιώθετε ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Τώρα που μάθατε πώς λειτουργεί ο σιδηρόδρομος στην Ελλάδα, θα τολμούσατε να κάνετε τη σύγκριση? Όχι μόνο σε σχέση με την κατασκευή και τη λειτουργία, αλλά και σε σχέση με το σεβασμό που εισπράτετε ως πολίτες. Θα τολμούσατε να ταξιδέψετε με τρένο στην Ελλάδα? Θα επέτρεπε η δική σας κυβέρνηση αυτή την ασυδοσία και τον ευτελισμό της ανθρώπινης ύπαρξης? Αλήθεια στη χώρα σας. Θα τολμούσε κανείς να βάλει τιμή στην ανθρώπινη ζωή? Σε μας τόλμησαν. Την κοστολόγησαν όσο ένα εισιτήριο τρένου. Και όταν αυτό υπόθηκε, όχι μία φορά μόνο, κανένας δημοσιογράφος δεν τόλμησε να πάρει θέση και κανένας εισαγγελέας δεν έδωσε εντολή να συλλάβουν αυτόν τον άνθρωπο. Όχι βέβαια γιατί δεν είναι παράνομο αυτό στην Ελλάδα, αλλά γιατί αυτός που το είπε είναι υπουργός και μπορεί να λέει και να κάνει ό,τι θέλει. Τα παιδιά μας δεν ήθελαν να πεθάνουν. Ήθελαν να ζήσουν, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Δεν ήταν αυτή η μοίρα τους. Ούτε ήταν η τραγική θυσία, όπως αναφέρθηκε πολλές φορές, αλλά το αποτέλεσμα μιας χρόνιας εγκληματικής οικονομικής απάτης. Ανθρωποθυσίες δεν συμβαίνουν το 2023. Μόνο σκόπιμες παραλήψεις, εγκληματικές παραβάσεις και αδιαφορία για τον άνθρωπο. Δεν μιλώ κομματικά. Δεν έχω κάποιο όφελος. Και θα έδινα τα πάντα να μην ήμουν εδώ να σας μιλάω γι' αυτό. Και ντρέπομαι που μιλάω για την υποβάθμιση της αξίας και των δικαιωμάτων του πολίτη στη χώρα μου. Παραμένω όμως περήφανη για τους προγόνους μου που έβαλαν τις βάσεις για το δυτικό πολιτισμό, αλλά και διπλά περήφανη για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που η ψυχή τους σήμερα είναι εδώ μαζί μας και οραματίζονται να επανέλθει στη χώρα μας η χαμένη της αξιοπρέπεια, η έγκλη υπερηφάνεια. Μιλάω πολιτικά ως ενεργός πολίτης που φωνάζει για το αυτονόητο. Μας ενδιαφέρει να τιμωρηθούν οι ένοχοι που σκότωσαν με τη διαφθορά και την απραξία τους τα παιδιά μας. Μας ενδιαφέρει να αποδοθεί δικαιοσύνη και δικαίωση. Μας ενδιαφέρει να ζούμε σε ένα κράτος δικαίου με τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα απέναντι στους νόμους. Μας ενδιαφέρει η κατάργηση της πολιτικής ασυλίας για εγκλήματα κατά της ζωής. Γιατί το καταδίωκτο είναι το συγχωροχάρτη της διαφθοράς, της ασυδοσίας και του ευτελισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μας ενδιαφέρει η αδέσμευτη λειτουργία της δικαιοσύνης, γιατί αλλιώς γίνεται συνένοχη και ένοχη για εγκλήματα κατά ζωής και αξιοπρέπειας. Και χωρίς αυτή η κοινωνία είναι καταδικασμένη. Μας ενδιαφέρει η ελευθερία του τύπου, γιατί είναι θεμελιώδες δικαίωμά μας να γνωρίζουμε την αλήθεια, ώστε να βγαίνουν όλο στο φως, εκεί που το ένοχο θα ντρέπεται και θα ξέρει ότι θα τιμωρηθεί. Αλλιώς βασιλεύει μαζί με τη διαφθορά, την ασυδοσία και την αποδόμηση. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι το αποτέλεσμα μιας χρόνιας οικονομικής απιστίας και σωρίας καταχρήσεων, παραλήψεων και λαθών. Ακολούθως πλήθος κυβερνητικών ενεργειών προσπάθησε να παραποιήσει και να συγκαλύψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Όμως η αλήθεια είναι το φως και μόνο στο φως υπάρχει ζωή. Και επειδή δεν ανεχόμαστε άλλο την παρανομία, την ανισότητα και την αδικία, μόνιμως αποφασίσαμε να έχουμε φωνή και φτιάξαμε ένα ψήφισμα προκειμένου να ζητήσουμε να καταργηθεί αυτό το απαράδεκτο δικαίωμα των πολιτικών όταν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Το ψήφισμα αυτό το στηρίζουν πολλοί συμπολίτες μου που καθημερινά αυξάνονται. Βρισκόμαστε κοντά στις 330.000 υπογραφές πολιτών ανεξαρτήτως πολιτικών κομμάτων. Υπογραφές Ελλήνων που επιθυμούν αυτή την αλλαγή για τη χώρα τους. Η Ελλάδα μας είναι μια πανέμορφη μήτρα πολιτισμού, φιλοσοφίας, επιστημών, τέχνης, θεραπείας. Εδώ γεννήθηκαν αξίες, ιδανικά αρετές και καλλιεργήθηκε το ήθος και αξιοπρέπεια με ανθρώπους υπέροχους και δημιουργικούς που αγωνιούν και εργάζονται ως προς την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Η ομιλία μου τελείωνε κάπου εδώ, αλλά επιτρέψτε μου δύο λόγια ακόμα, τα οποία αισθάνθηκα χθες
το βράδυ βλέποντας κάποια βίντεο με την ομιλία του κυρίου Καραμαλή στην Εξεταστική Επιτροπή. Να τον δούμε. Ναι. Να τον δούμε. Ας δούμε το βίντεο με τον κύριο Καραμαλή χθες στην Εξεταστική Επιτροπή. Όπου στην ουσία έλεγε το εξώδικο, δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλή. Έχουμε ήχο. Το εξώδικο έλεγε ότι έχουμε ζητήματα ασφάλειας και ολοκληρώστε την 7-10. Sorry, one second. Δώστε μας λίγο τι συμβαίνει, γιατί είναι και πολλά μέσα ενημέρωσης δίκτυο αυτή τη στιγμή, οπότε δεν μπορώ να έχω κενό, Αντώνη. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Παπανδρέου που είναι μαζί μας από το ΠΑΣΟΚ, ευρωβουλευτής συνάδελφος, και τον κύριο Φράγκο από την Ελληνική Λύση, τους είδα τώρα. Όπου στην ουσία έλεγε το εξώδικο, δεν ήταν ότι ο σιδηρόδρομος δεν είναι ασφαλής. Το εξώδικο έλεγε προχωρήστε γιατί έχουμε ζητήματα ασφάλειας και ολοκληρώστε την 717. Πολύ στο βίντεο, δεν πειράζει. Επιτροπή. Εχθές κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη ο πρώην Υπουργός Μεταφορών. Κατέθεσε σε αυτό το στημένο σώμα βουλευτών. Σε αυτό το σώμα που γνωρίζει εκ των προτέρων το ευνοϊκό για εκείνον αποτέλεσμα. Κατέθεσε ότι είναι αθώος. Σε ένα έγκλημα που όλα τα στοιχεία δείχνουν μόνο παρανομία και δεν υπάρχει τίποτε νόμιμο. Με αλαζονία ανέφερε ανακρίβειες και ψεύδι και επιχειρήματα που πολλοί εξ ημών θα ντρέπονταν να ξεστομίσουν, πόσο μάλλον να ισχυριστούν με θέρμη. Ο πρώην Υπουργός γνωρίζει καλά όμως ότι βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον. Τόλμησε να αναφερθεί και σε εμάς. Υπονόησε ότι ο πόνος μας πρέπει να είναι βουβός, χωρίς να ενοχλεί, έτσι ώστε να ακούγεται μόνο η δική του φωνή και η δική του άποψη. Επιτρέψτε μου λοιπόν να απαντήσω, μιας και βρίσκομαι σε αυτό το κοινοβούλιο, όπου η δημοκρατία είναι σε ισχύ. Κύριε Καραμαλή, ακούγοντάς σας, σκέφτηκα. Τι λυπηρό οι νομοθέτες δεν με ρίμνησαν για ανθρώπους σαν και εσάς. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστούν το μέγεθος αναξιοπρέπειας και της ανηθικότητας που μπορεί να φτάσει κάποιος. Κρίμα. Ο πόνος μας είναι πολύ μεγάλος για εσάς. Πλέον όμως είστε η μειοψηφία. Εσείς και οι υποστηρικτές σας αποτελείτε μια μικρή ομάδα που στηρίζει το έγκλημα, που αγαπά την ατιμωρησία. Έτσι βόλευε μέχρι σήμερα. Η κοινωνία όμως στέκεται όρθια μπροστά σας και παρακολουθεί τις τελευταίες σπασμωδικές κινήσεις και οραματίζεται τη δικαίωση, την απελευθέρωση της δικαιοσύνης και την ταφή των όσων εσείς εκπροσωπείτε. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα του σήμερα. Αυτή η κατάσταση οδήγησε και εμάς σήμερα εδώ ενώπιόν σας. Σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας δώσατε να ακουστεί η φωνή μας. Σας καλούμε να φανείτε αρρωγή στην προσπάθειά μας. Σας ευχαριστούμε.